Έχεις γίνει ένα σύμβολο επανάστασης, ένας αιώνιος έφηβος. Εστερνίζεσαι αυτόν τον χαρακτηρισμό, σε εκφράζει? Σύμβολο επανάστασης δεν μπορώ να το πω. Έτσι καλώς το τραγούδι δεν κάνει επανάσταση, απλώς δίνει κουράγιο σε αυτούς που επανασταθούν. Από μόνο του δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Θέλει ανθρώπινη δράση. Αλλά είναι σημαντικό βέβαια να δίνει κουράγιο σε αυτούς, λέγοντάς ότι συνεχίστε. Εμείς κάποιοι σας ακούμε και κάποιοι είμαστε μαζί σας και συνεχίστε και να έρθουν και άλλοι μαζί σας. Τώρα, αυτό είναι το ένα. Ως προς το έφηβος, ναι, θα συμφωνήσω σε αυτό. Και δεν είναι εγωιστικό. Είναι ότι αισθάνομαι ζωντανός άνθρωπος, βρίσκομαι σε δράση, είμαι ενεργός πολίτης και δεν τα παρατάω. Δεν θέλω να γίνω συνταξιούχος της ζωής. Και ένα από τα τραγούδια λέει, θα το θέσω σε ερώτημα, πώς τα κατάφερες βρε Μπαγάσα? Ναι, πώς τα κατάφερα? Ακολουθώντας πάντοτε τη σκέψη μου και το ένστικτό μου και την αισθητική μου. Ποτέ δεν τραγούδισα κάτι που να μην μου αρέσει, όταν το άκουσα για πρώτη φορά να μην ανατριχιάσω. Αυτό είναι το πιο σημαντικό μου κριτήριο. Και βέβαια θα πρέπει να συμφωνώ και με το στίχο του, να συμφωνεί και με την αισθητική μου και ο στίχος και όλα αυτά. Με άλλα λόγια, υπάρχει μια σχέση αλήθειας. Αυτή η σχέση αλήθειας είναι στο υλικό που έχω επιλέξει να τραγουδήσω και στον εαυτό μου. Άμα δεν με εκφράζει σε όλες τις απόψεις, δεν θα το τραγουδήσω. Δεν υπήρχε ποτέ σκοπιμότητα στο γιατί τραγουδάω ένα τραγούδι. Απλά θα πω ότι τραγουδάω γιατί μου αρέσει και με εκφράζει. Έτυχε να απορρίψεις και στίχους. Βέβαια. Αυτή λοιπόν είναι η σχέση, αυτή η σχέση αλήθειας είναι που με κρατάει πάντα, πώς να το πω, σύγχρονο θα έλεγα. Τόσα χρόνια πορεία στο τραγούδι, αισθάνθηκες ποτέ την ανάγκη να γράψεις δικούς σου στίχους ή να εκφραστείς με τον δικό σου μοναδικό τρόπο? Βεβαίως, έχω γράψει σε μουσική περίπου 60 τραγούδια είναι δικά μου. Πολλά είναι αγαπημένα από αυτά. Και σε στίχους έχω γράψει πολύ λιγότερα, μια δεκαριά. Γιατί στους στίχους δεν ξέρω, εγώ είμαι ρε παιδί μου και λίγο, πώς να το πω, σνομπάρω τον εαυτό μου. Τους στίχους εννοούσα και είχα υπόψη ότι επέλεξε να γράψεις πολύ λίγα. Διέπομαι από πολύ μεγάλο αυτοσαρκασμό, δεν με θεωρώ δηλαδή σπουδαίο ποιητή. Και έτσι ό,τι γράφω έχει μια διάθεση, πώς να το πω, έτσι χιουμοριστική. Ίσως είναι επειδή θέλω να κάνω μια αντιπαράθεση στα δύσκολα που συμβαίνουν μέσα μας και ξέρεις, καταφέρνεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, στον αυτοσαρκασμό και να βγάλεις μια ισορροπία. Και καμιά φορά αυτά που θέλεις να πεις είναι πολλά περισσότερα και ίσως έρχεται το μυαλό και μπερδεύεται στο τέλος από τα πολλά που θέλει να πει, να σκεφτεί, να γράψει. Ναι, και όχι και κυρίως στην περίπτωσή μου από τα πολλά που ήδη έχει τραγουδήσει. Μην ξεχνάμε ότι ποτεύω τα 800 τραγούδια να έχω γραφήσει. Δηλαδή με πάρα πολλούς τρόπους έχω μιλήσει για τα ίδια θέματα που είναι τα θέματα της ζωής, που είναι η κοινωνική δικαιοσύνη, είναι η διαμαρτυρία και ο έρωτας. Αυτά είναι τα τρία θέματα. Και όμως αυτά τα έχω πει με πάρα πολλά τραγούδια. Όλοι από κάποιο στάδιο της ζωής μας περάσαμε από το στάδιο Βασίλης. Από το σημείο που θέλεις να ακούς μόνο αυτά τα τραγουδιά για να ξεσηκώνεσαι, για να μην δέχεσαι καμία εκμετάλλευση. Αλλά τελικά τα καταφέραμε βλέποντας τα πράγματα σήμερα? Όχι, δεν τα καταφέραμε. Γιατί μπορεί εγώ να συνεχίζω, αλλά για τη δικιά μου τη γενιά που είναι κυβερνόσα σήμερα, εγώ ντρέπομαι και ζητάω συγγνώμη από τον κόσμο. Βλέπεις, το χρήμα και η δόξα κυρίως, η αλαζονία, εμπεριέχονται μέσα στον άνθρωπο, έτσι κι αλλιώς. Το θέμα είναι ποιο δρόμο διαλέγεις, της αρετής ή της κακίας, που λέγαμε παλιά. Και είναι και ένας από τους λόγους που δεν κατάφερε να επιβιώσει κανένα ανθρωπιστικό σύστημα. Αυτή η αλαζονία του ανθρώπου. Ακριβώς. Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα αυτό. Συμβαίνει σε παγκόσμιο επίπεδο. Γι' αυτό λοιπόν πια, ας πούμε, ξέρω εγώ, έχουμε... Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Είναι σαν να έχουμε πρωτεύουσα τη Γερμανία
και οι άλλες χώρες να είναι οι δήμοι του κράτους της Ευρώπης, οι οποίοι, ας πούμε, ξέρω, δεν έχουν και πολλά να κάνουν, παρά μόνο θα είναι πετυχημένοι οι δήμοι αυτοί αν θα εκτελούν κατά γράμμα τις εντολές της κεντρικής διοίκησης, που είναι η Γερμανία. Και το Σύνταγμα, το οποίο είναι το Μνημόνιο. Ακριβώς, είναι το νέο Σύνταγμα. Καταργώντας όλα τα τοπικά και τα εθνικά συντάγματα τα μέχρι τώρα. Αυτό είναι κάτι που σε λυπεί, φαντάζομαι. Βλέπεις τρόπους να... Εννοείται. Βλέπεις τρόπους να... Εννοείται, έχουν εξαθλιώσει όλους τους ανθρώπους. Δεν υπάρχει μέλλον. Οι νέοι δεν ξέρουν για ποιο λόγο πρέπει να ζήσουν και πώς να ζήσουν. Δεν ξέρουν κατά πού να πάνε. Δηλαδή, άνθρωποι βγαίνουν από πανεπιστήμια και ανοίγουν σουλατζίδικα, κάνουν τέτοια πράγματα. Τι... Ενώ θα έπρεπε να ασχολούνται με την επιστήμη, για να προχωρήσει και η επιστήμη ακόμα περισσότερο. Τι μένει να κάνουμε, ως λαός, ως νέοι, ως πολίτες? Δεν είμαι βέβαια εκείνος που θα πάρει πάνω το να πει σε όλους τι θα κάνουν. Απλώς νιώθω ότι πρέπει οι λαοί να απεγκλωβιστούν από στενά κομματικά πλαίσια και να γίνει μια διεθνής, κατά κάποιο τρόπο, εξέγερση. Αν γίνει τοπικά, δεν λέει τίποτα, δεν αφορά κανένα. Πρέπει λοιπόν, για παράδειγμα, ο Ευρωπαϊκός Νότος, οι δυνάμεις της αριστεράς, αν θέλουν να είναι αριστεροί, να ξεχάσουν τις παροπίδες τους και να ενωθούν σε ένα πολύ μεγάλο κίνημα. Ας θυμηθούμε τα κινήματα απέναντι στα G8 ή στα G20 του ΣΥΑΤΗ που ξεκίνησε στην Γένοβα, στη Θεσσαλονίκη. Άνθρωποι απλοί ήταν που βγήκαν στους δρόμους και πια λέγαμε μάλιστα ότι αν θέλουν να συνεδριάσουν πλέον θα πάρουν τα πύραυλα να πάνε στον διάστημα να συνεδριάσουν. Τέτοιες κινήσεις χρειάζονται. Μάλιστα. Θεωρείς ότι, να περάσουμε έτσι λίγο στο τραγούδι, περνά κρίση το σημερινό ελληνικό ροκ? Όχι, το ελληνικό ροκ ποτέ δεν πέρασε κρίση. Το ελληνικό βιομηχανοποιημένο τραγούδι περνάει κρίση και μάλιστα οι μουσικές σκηνές ανθούν και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Γι' αυτό βρίσκομαι εδώ και υποστηρίζω αυτές τις κινήσεις. Ξέρεις, θα πρέπει να τα διαχωρίζουμε, γιατί υπάρχουν και πολλά στοιχεία που λέει ότι εγώ κάνω συναυλίες, ας πούμε, και τέτοιοι. Δεν είναι συναυλίες. Η διαφορά είναι ότι στη μουσική σκηνή ακούς τον καλλιτέχνη, συμμετέχεις τραγουδώντας με ευγένεια, ενώ στα άλλα είναι η πίστα που μεσολαβούν τόνοι λουλουδιών και τόνοι σαμπάνιας, και εκεί υπάρχει μια επίδειξη της κοινωνικής θέσης που έχει αναρριχηθεί στην κοινωνική κλίμακα, όπως ξέρω εγώ, ο νεόπλουτος, με το πουρο του, με το να πετάει στις τραγουδίσεις, να τις χτίσει με σαμπάνιες και να έχει παρκάρει απ' έξω την πόρσα του ή κάποιο άλλο τέτοιου είδους αυτοκίνητο. Αυτά συνέβαιναν και στην Ελλάδα. Βέβαια, δεν ήταν αληθινό. Ήταν δανεικά χρήματα από την τράπεζα, οι οποίες τράπεζες διαφήμιζαν εορτοδάνειο, μπουζουκοδάνειο, διακοποδάνειο και όλα αυτά. Και τώρα λοιπόν που ήρθε η κρίση... Τώρα που ήρθαν οι μέρες που δικάζουν. Ακριβώς, το λέει πολύ καλά το τραγούδι ο Οδυσσέας ο Ιωάννου που το έγραψε. Να δούμε τα λεφτά μας τι αγοράζουν. Ακριβώς. Το άκουσα σε ερμηνεία δική σου και της Χαρούλας Αλεξίου και πραγματικά είναι συγκλονιστικό. Πράγματι, η στίχη αυτού του τραγουδιού είναι συγκλονιστική. Ναι, και αυτό γράφτηκε πριν από πάρα πολλά χρόνια. Έτσι λοιπόν οφείλουν να είναι τα τραγούδια, να είναι προφητικά. Γιατί η τέχνη πρέπει να πηγαίνει μπροστά. Δεν πρέπει να ακολουθεί. Αν θα ακολουθεί, θα είναι επιθεώρηση. Θα περιγράφει τα γεγονότα και θα μένει εκεί. Πάνω στη σκηνή, τι σου δίνει έμπνευση για να κρατηθείς δυνατός? Μου δίνει μια έμπνευση τα ίδια τα τραγούδια, αφενός και αφετέρου, τα μάτια και τα κύματα που πιάνω από το ακροατήριο. Τα μάτια των θεατών. Ερμήνευσες κάποιο τραγούδι? Έχουν ανάγκη, νιώθω, βλέπω, βλέπω την ανάγκη να νιώσουν. Και να νιώσουν αυτά που λες. Ναι, και τα λένε μαζί σου.
και όχι ακριβώς αυτά που λέω. Ξέρετε, τα τραγούδια, ξέρεις Θανάση, δεν περιγράφουν ακριβώς αυτό που λένε. Δίνουν την ατμόσφαιρα αυτών που λένε, ούτως ώστε ο καθένας να βρει φωλιά μέσα εκεί, ακριβώς, με τη δική του τη ζωή. Αν ρωτήσεις 10 διαφορετικούς. Να το ταιριάξει τον εαυτό του, δηλαδή. Πρέπει να είναι τόσο πλάτια τα τραγούδια που να χωράνε όλους. Ακριβώς. Αυτό είναι που εκλαμβάνω και εγώ. Και αν ρωτήσεις 10 διαφορετικούς ανθρώπους πώς ερμηνεύουν το τραγούδι «Οι ψυχές και οι αγάπες», θα πάρεις πιθανότητα 10 διαφορετικές απαντήσεις. Ναι, είναι σαν να λέει. Πρέπει να λέει ο καθένας, κοίταξε να δεις, αυτό γράφτηκε για μένα. Ακριβώς. Αποκλειστικά. Τότε είναι επιτυχημένο το τραγούδι. Όταν ο καθένας ακροατής το έχει κάνει ήδη δικό του. Αν είχες την ευκαιρία, θα άλλαζες κάτι επάνω σου, να σου θυμίσω και τη Σφεντόνα. Θα πάρω σβαρνόλα τα τραγουδιά τώρα. Εγώ είπα ότι έχω αλλάξει κάτι επάνω μου. Είναι η πλέον αγαπημένη μύτη μου, την οποία έχω κάνει προσθετική. Μάλιστα. Από τα τραγουδιά που ερμήνευσες, σε έχει κάποιο στιγματίσει? Όλα με έχουν στιγματίσει, θετικά όμως. Mm-hmm. Αρνητικά κανένα μέχρι τώρα, γιατί ήμουν πολύ τυχερός. Γιατί με την πρώτη εμφάνιση που έγινε στη δισκογραφία μέσα από τον Λοΐζο και τον Θοδωράκη, αγαπήθηκα στον κόσμο αφενός και φάνηκα εμπορικός στην εταιρεία δίσκων αφετέρου. Mm-hmm. Ήταν με αποτέλεσμα... Το τερπλό μετά το ωφελή μου. Έτσι. Με αποτέλεσμα τα επόμενά μου όχι να πιάνουν τόπο. Δεν έχεις ξεχωρίσει ωστόσο κάποιο που λες αυτό είναι το τραγούδι του Βασίλη? Δεν μπορείς να ξεχωρίσεις, βρε παιδί μου, όταν έχεις τραγουδήσει τα Ιερά Τέρατα και τους συνθέτες, τον Λοΐζο, τον Νάσιμο, τον Θοδωράκη, τον Μικρούτσικο και ένα σωρό άλλους, και έχεις τραγουδήσει, ξέρω εγώ, Ελίτη, Ρίτσο, Καβαδία, και τόσους άλλους, ας πούμε, ξέρω εγώ, Λιβαδίτη, Καριωτάκη. Τι να ξεχωρίσει, δεν ξεχωρίζονται. Και εν πάση περιπτώσει, δεν είναι συγκρίσιμα μεγέθη τα έργα τέχνης. Κάθε έργο τέχνης είναι ένα και μοναδικό. Και ένας ζωγράφος ποτέ δεν θα μπορέσει να αντιγράψει τον εαυτό του, να ζωγραφίσει έναν ίδιο πίνακα. Δεν θα είναι ίδιος πίνακας. Γι' αυτό λοιπόν διαφωνώ με όλους τους βαθμολογούντες σε διάφορα reality, σε διάφορα φεστιβάλ τύπου Eurovision. Και όλα αυτά. Δηλαδή συγκρίνουν πράγματα μεταξύ τους ανώμια. Αυτό είναι άδικο. Δεν μπορείς να πεις ότι αυτή η καρέκλα είναι πιο ωραία από αυτή την ντομάτα ή από ένα ποδήλατο. Ίσως η λέξη τέχνη είναι το κλειδί. Τελικά. Το θέμα είναι ότι η τέχνη είναι καθένα διαφορετικό. Όμως, όταν έρχεται η βιομηχανία και η μετάλλευση της τέχνης, τότε όλοι κατασκευάζουν της μόδας. Κατασκευάζουν τώρα, λέει, πρέπει να είναι όλα με αυτό το ρυθμό, με το beat, ξέρω εγώ. Ναι. Πρέπει να έχουν ένα ρεφρέν που να σκάει. Πρέπει να έχουν ήχο, ξέρω εγώ, από κομπιούτερ. Και ακούς, ας πούμε, ξέρω εγώ, βλέπεις παράδειγμα, όπως είπα, το φεστιβάλ της Eurovision και βλέπεις όλα ίδια και παραλλάχτα. Μια βιομηχανία. Χωρίς κανένα ενδιαφέρον. Είναι δηλαδή διαμηχανοποιημένα και τίποτα άλλο. Είχε στηρίξει την Κυπριακή αριστερά στο παρελθόν και δεν ξέρω αν συνεχίζει να την στηρίζει ως άνθρωπος. Όχι, την παγκόσμια αριστερά. Την παγκόσμια αριστερά. Να υποστηρίζω. Στην Κύπρο όμως ήρθες πολλές φορές για τα φεστιβάλ. Και το έχω πει πολλές φορές. Και βέβαια η Κύπρος, ας πούμε, ξέρω εγώ, είμαστε, ξέρω εγώ, ανήκουμε στο ίδιο έθνος. Είναι Έλληνες είμαστε όλοι. Σαφώς με πονάει περισσότερο. Γιατί είναι οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας. Οι άνθρωποι που μιλούν τη γλώσσα μου. Και στα πλαίσια λοιπόν της σκέψης μου ότι η αριστερά πρέπει να είναι παγκόσμια και να αντιδράσει σε παγκόσμιο επίπεδο, έτσι λοιπόν και ακόμα περισσότερο υποστήριξα και θα υποστηρίζω την αριστερά της Κύπρου. Ακόμα μετά από μία πενταετία διακυβέρνησης της αριστεράς στην Κύπρο, εξακολουθεί να σε εκφράζει η αριστερά, η Κυπριακή αριστερά, για να το θέσω διαφορετικά? Θα έπρεπε να είναι πιο έντονη, να μην διακατέχεται από τόσο φόβο. Θα έπρεπε, για παράδειγμα, κατά τη γνώμη μου, πριν να έρθει το μνημόνιο, να έχει γίνει δημοψήφισμα και η αριστερά της Κύπρου να είχε πει στον κόσμο ότι πρέπει, προτείνουμε να το ρισκάρουμε και ό,τι γίνει, γιατί αλλιώς θα μας καταρακώσουν την αξιοπρέπειά μας, την υπερηφάνειά μας και θα μας πάρουν τις περιουσίες. Κάποτε φόβησαν τον κόσμο ότι ο κομμουνισμός θα έρθει και θα τους πάρει τα σπίτια. Ναι. Τώρα ποιος τα παίρνει?
Ακριβώς. Η αναρχία είναι μια παρεξήμενη πλέον έννοια στην Ελλάδα και ευρύτερα, όχι μόνο στην Ελλάδα. Ευρύτερα. Η αναρχία είναι για μένα, πώς να το πω, η αριστερά πλευρά του μαρξισμού, όπου μιλάει για ανθρώπους οι οποίοι θα ζουν χωρίς αστυνομία, στρατό, βουλή. Θα ζει ο ένας για τον άλλο. Θα είναι ο ένας βοηθός του άλλου. Αλλά αυτό, για να φτάσουμε σε αυτά τα επίπεδα, πρέπει να ξεπεράσουν πάρα πολλά πράγματα και μάλλον είναι ουτοπία. Είναι όμως μια καλή σκέψη για να πετυχαίνουμε στην καθημερινότητά μας κάτι πιο ρεαλιστικό, όπως είναι η ελληνική, για παράδειγμα. Φτάνει τα δικαιώματά σου να σταματούν εκεί που αρχίσουν τα δικά μου? Ακριβώς. Αυτό είναι. Και να μην χρειάζεσαι στρατονόμο να σου τα καθορίσει. Να τα έχεις μόνος σου από συνείδηση και μόνο. Όμως, μάλλον δεν είναι πολύ αυτή. Μάλλον η ανθρώπινη φύση, μάλλον η ανθρώπινη φύση δεν πάει προς τα εκεί. Σίγουρα δεν πάει προς τα εκεί. Αλλά είναι ωραίο σαν σκέψη. Ναι, είναι ωραίο σαν σκέψη. Είναι ωραίο. Δίνει κουράγιο. Στην Κύπρο τι σου αρέσει? Και πώς έγινες εδώ τόσο αγαπητός? Η Κύπρος είναι κομμάτι του ελληνισμού. Όπως έχω γίνει σε όλο τον ελληνισμό αγαπητός, όπως λέτε, και ευχαριστώ πολύ για τον όρο. Έτσι συμβαίνει και με τους Έλληνες της Αμερικής, της Αυστραλίας, της Γερμανίας και όπου αλλού. Τα ίδια τα τραγούδια με έκαναν αγαπητό. Να σου πω κάτι. Ακούω τα τραγούδια σου σχεδόν από πάντα και μεγάλη μερίδα του κόσμου. Είναι τραγούδια τα οποία δεν θα τα ακούσεις μόνο όταν είσαι στενοχωρημένος, παρόλο που κάποια είναι πολύ ήρεμα. Είναι τραγούδια τα οποία θα τα ακούσεις και όταν είσαι χαρούμενος και όταν θες να διασκεδάσεις. Υπάρχει μια γκάμα. Γι' αυτό νομίζω υπάρχει ότι... μια γκάμα για να καλύψει όλες τις ανάγκες της πνευματικής μας ζωής και της συναισθηματικής. Μπράβο, πνευματικά, ζωής. Πνευματικά. Ναι. Γιατί και εγώ είμαι φυσιολογικός άνθρωπος, δεν είμαι κάτι που την ψώνησε και έκατσε πάνω στις δάφνες του και αναχώρησε από τον κόσμο σε στυλ μοναστήρι, ξέρω εγώ. Μου έλεγε ένας φίλος χθες ότι σε είδε να περνάς έξω από έναν παράκι στη Λεμεσό και σου φώναξε. Από ένα παράκι. Ναι, ναι, στη Λεμεσό και σου φώναξε και πλησίασες, μίλησες κλπ. Και μου είπε: δεν περίμενα ότι ο Βασίλης θα είναι τόσο προσιτός. Και όμως. Και όμως. Κοίταξε να δεις, το σύστημα ευθύνεται που του έχει δώσει την εντύπωση ότι ο κάθε Βασίλης δεν είναι προσιτός. Και δυστυχώς οι εισαγωγικά συνάδελφοι, οι οποίοι μιλάμε για την άλλη μεριά, οι οποίοι, ξέρω εγώ, θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους, θέλουν όλοι να τους δείχνουν σαν κάτι σημαντικό, σαν κάτι σπουδαίο. Το θέμα δεν είναι, δεν τραγουδάμε για να χωρίσουμε τον κόσμο, που λέει και ο Ρίτσος, τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο. Έχεις κουραστεί από την κατάσταση, την οικονομική που επικρατεί, εσύ ως άνθρωπος? Έχεις πληγεί συναισθηματικά, οικονομικά δεν ξέρω, αλλά... Συναισθηματικά έχω πληγεί. Μπορεί, ας πούμε, ξέρω εγώ, να έχει φαγητό η οικογένειά μου. Αλλά όταν βλέπεις το βράδυ στον δρόμο ανθρώπους με τα σακάκια τους, όχι ζητιάνους ανέκαθεν, αλλά ζητιάνους, νέους ζητιάνους, αξιοπρεπείς ανθρώπους, να κοιτάνε πέρα δόθεν, τους βλέπει κανείς, και να ρίχνουν τον κάδο τους πηγαίνουν μπάς και βρουν κάτι να βάλουν στο στόμα τους. Λοιπόν, εκεί, όσο ακόμα δηλαδή και το ότι η οικογένειά σου έχει να τραφεί, τρέφεται με τύψεις. Σου έτυχε να βρεθείς μπροστά σε ένα τέτοιο περιστατικό? Πάρα πολλές φορές. Είναι πολύ συχνό στην Αθήνα. Και τι είχες? Απέσχομαι να έρθει και εδώ. Αλλά προβλέπω ότι θα έρθει. Προβλέπετε ότι θα έρθει και εδώ? Αν δεν γίνει κάτι, ναι. Αν δεν γίνει κάτι. Όταν έγινε θεατής ενός τέτοιου συμβάντος... Ο δρόμος των μνημονίων είναι αυτός καθεαυτός. Γδύσιμο, ψυχολογικό και οικονομικό όλων των ανθρώπων, όπου τους καθιστούμε δούλους για να δουλεύουν μετά σε αυτά που εμείς τους πήραμε σχεδόν τσάπα, τις δικές τους βιομηχανίες, τις δικές τους δουλειές. Βλέπετε ότι η μεσαία τάξη έχει εξαφανιστεί τελείως. Τα μικρά μαγαζάκια, τα μπακάλικα, τα αυτά και τέτοια. Και όλοι πια θα δουλεύουν σε ένα σούπερ μάρκετ όπου τα αφεντικά θα είναι σαφώς 100 οικογένειες, όλη την Ιφίλιο. Παλιά έλεγαν ότι
η Ευρωπαϊκή Ένωση σε κάποια στιγμή θα κάνει τους πλούσιους πλουσιότερους και τους φτωχότερους. Και αυτά τα έλεγαν άνθρωποι αγράμματοι, ας με επιτράπει η λέξη, χωρίς να έχω να θέλω να πω. Αυτοί οι αγράμματοι, που σημαίνει και φτωχοί άνθρωποι, ήξεραν πολύ καλά το μόχθο της ζωής. Και αυτοί ξέρουν τη ζωή πολύ καλύτερα από εκείνους που μεγάλωσαν στα κολέγια και στα πανεπιστήμια της Αμερικής. Μάλιστα. Θα έδινες μια δωρεάν συναυλία για στήριξη της Κύπρου ή της Ελλάδος? Το έχω κάνει πάρα πολλές φορές. Το έχεις κάνει, το ξέρω, γι' αυτό σε ξαναρωτάω. Θα το ξανακάνεις? Μα δεν θες, αυτό είναι χρέος, δεν είναι. Δεν είναι γιατί είμαι καλός άνθρωπος. Είμαι συνειδητοποιημένος πολίτης. Έτσι για το τέλος θέλω να σε αφήσω έτσι να περάσει ένα δικό σου μήνυμα. Είναι το γνωστό, γιατί δεν θέλω να είναι και μίζερο. Θέλω να πω ότι και μια γυναίκη μέρες τέτοιες, χρόνια πολλά στα παιδιά που ονειρεύονται, στα παιδιά που δεν τρώνε τη φόλα, στα παιδιά που τα θέλουν όλα. Χρόνια μας πολλά. Να είστε καλά.